Ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται η οπαδική βία. Και επαναρρυθμίζονται, όπως λέει, σημαντικά θέματα του αθλητισμού με σύγχρονη μάλιστα οπτική, όπως ο αθλητικός εθελοντισμός, ο ηλεκτρονικός και εργασιακός αθλητισμός και άλλα. Ξέρετε κάτι όμως, το μεδούλι του σημερινού αθλητικού νομοσχεδίου δεν είναι και τόσο αθλητικό, αφού είναι ποτισμένο από την κορφή του ως τα νύχια του με τα υλικά της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης. Άλλωστε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Το βλέπει κανείς αυτό και στις διατάξεις για το λεγόμενο ηλεκτρονικό αθλητισμό. Μια ονομασία που συνιστά αντικειμενικά μια αντίφαση εν της όρης, ο οποίος ηλεκτρονικός αθλητισμός εντός πολλών εισαγωγικών έχει ήδη απογειώσει το στοιχηματικό τζόγο. Το βλέπει στις διατάξεις του εργασιακού αθλητισμού, οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή, ξέρετε, σχέση με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό των εργατικών σωματείων ή των άλλων λαϊκών φορέων, αλλά με τις αθλητικές διοργανώσεις των ίδιων των επιχειρηματικών ομίλων και των εταιριών τους, που βρήκαν άλλο ένα μέσο καλλιέργειας του κοινωνικού εταιρισμού, δηλαδή της άβλησης της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων. Το βλέπει επίσης στις διατάξεις περί αθλητικού εθελοντισμού. Ένας εθελοντισμός ο οποίος, αν και ως έννοια περιέχει αλίμονο ένα ισχυρότατο φορτίο ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς, στον εμπορευματικό κόσμο του καπιταλισμού που ζούμε, στην ουσία αξιοποιείται ως απλήρωτη δουλειά. Αλλά και κάτι παραπάνω, και ως μοχλός υποκατάστασης της κρατικής ευθύνης σε μια σειρά από τομείς κοινωνικούς και στον αθλητισμό φυσικά. Αφήστε που προσφέρει και ένα σωρό επιχειρηματικές ευκαιρίες για την οργάνωση και την εκπαίδευση των διαφόρων εθελοντικών ομάδων, όπως βλέπουμε σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και αλλού. Για όλα τα παραπάνω φυσικά και καθώς και για τα υπόλοιπα τμήματα του νομοσχεδίου, οι θέσεις του ΚΚΕ αναπτύχθηκαν με επάρκεια και αναλυτική τεκμηριωμένη κριτική από τον εισηγητή του κόμματός μας, τον Μανώλη τον Συντηχάκη, και δεν υπάρχει κανένας λόγος πραγματικά να επεκταθώ περαιτέρω. Αξίζει όμως να σταθούμε λίγο παραπάνω στην προμετωπίδα αυτού του νομοσχεδίου, που είναι η οπαδική βία, που ήρθε ξαφνικά μάλιστα, που ήρθε ξανά μάλλον στο προσκήνιο με την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού, και την οποία η κυβέρνηση ισχυρίζεται, την οποία βία ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιό της αντιμετωπίζει. Τι να θυμηθούμε τώρα εδώ? Ότι μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά, τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, βλέπουμε κάθε φορά το ίδιο έργο? Με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ να αποδίδουν τέτοια εγκλήματα σε νομικά κενά, συσκοτίζοντας τις πραγματικές αιτίες ενός φαινομένου που επιμένει να επαναλαμβάνεται και να ψηφίζουν αυτά τα κόμματα και αυτές οι κυβερνήσεις νόμους σοριδών. 2002, νόμος Βενιζέλου για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα προσωποποιούσε τάχα τις ευθύνες για τυχόν επεισόδια και γι' αυτό θα δρούσε και προληπτικά. Αυτά λέγανε τότε. Με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν η εγκατάσταση καμερών τουλάχιστον στα γήπεδα της Α' Εθνικής. 2006, νόμος Ορφανού. Θεσπίζεται το ιδιώνυμο, με βάση το οποίο οδηγούνται στη φυλακή όλοι όσοι συλλαμβάνονται για επεισόδια στα γήπεδα. 2 χρόνια αργότερα, αυτός ο νόμος καταργήθηκε. 2012, επανέρχεται το ιδιώνυμο στο νόμο Γερουλάνου Μπιτσαξή, με προϋποθέσεις. Νόμος Κοντονή, 2015, προβλεπόταν αύξηση ποινών, απαγόρευση συμμετοχής οποιασδήποτε ομάδας σε γήπεδα που δεν έχουν κάμερες και χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο. Κι όμως, όλα τα γεγονότα της βίας, της οπαδικής βίας, εξελισσόταν και δυνάμωναν. Άρα δεν είναι θέμα
νομικού κενού. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και αυστηροποίηση των ποινών υπήρξε και τα κατασταλτικά μέτρα περίσσεψαν, κατασταλτικά μέτρα που αξιοποιούνται βεβαίως, που δεν παραλείπει το κράτος να αξιοποιεί και για την περαιτέρω περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, ενώ και οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις που προανέφερα, διαφήμιζαν διαχρονικά και εκείνη την συνεργασία των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών στην προσπάθεια να μπουν, λέει, κανόνες. Κι όμως, τίποτα δεν άλλαξε. Μάλλον και μάλλον χειροτέρεψε. Αυτό έδειξε και η άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη, όπως και τα τελευταία επεισόδια με τη δράση φασιστικών ομάδων στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα αυτά δεν απέδωσαν ούτε στο ελάχιστο, ενώ όλο ένα και περισσότερο αποκαλύπτεται η δράση καλά εξοπλισμένων και πειθαρχημένων οπαδικών στρατών με δομή και μεθόδους δράσης που θυμίζουν τάγματα εφόδου. Γιατί κανένας, πολύ απλά κανένας από αυτούς τους νόμους που ανέφερα δεν ήθελε και δεν μπορούσε να αγγίξει την ουσία του προβλήματος, να καταπολεμήσει τις πραγματικές αιτίες, τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που κινούν τα νήματα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Και οι παρεμβάσεις όλων των κυβερνήσεων ήταν τόσο όσο για να περιφρουρήσουν το προϊόν των μεγαλοεπιχειρηματιών και των χορηγών από την απαξίωση κάθε φορά που το καπάκι του υπονόμου άνοιγε και η δυσοσμία προκαλούσε γενικευμένες αντιδράσεις. Το βλέπουμε και σήμερα ειδικά στη συζήτηση. Είναι τυχαίο άραγε που ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση, αποφεύγει επιμελέστατα να θίξει αυτή τη ρίζα του κακού, την εμπορευματοποίηση, την επιχειρηματικότητα στον αθλητισμό. Τι είδαμε λοιπόν μετά τη δολοφονία του Άλκη, η οποία βεβαίως δεν αποτέλεσε ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά έναν ακόμα δυστυχώς κρίκο στη μακριά και βουτυγμένη στο αίμα αλυσίδα συμπλοκών μεταξύ χούλιγκανς και καταδρομικών επιθέσεων, ακόμα και σε δημόσιους αθλητικούς χώρους και με θύματα 14χρονα ή και μικρότερα παιδιά. Σοκαρισμένος λοιπόν ο κόσμος από τη δολοφονία αυτού του 19χρονου παιδιού, ακούει ξανά την ίδια κασέτα. Υποκριτικές ανακοινώσεις και σχολιασμοί από ΠΑΕ, αθλητικά ραδιόφωνα, εφημερίδες, sites, ευχολόγια με το γενικό λόγο όχι στη βία, ξανά η συζήτηση περί ανάγκης απονομής δικαιοσύνης, περί ενίσχυσης της καταστολής, περί εφαρμογής των νόμων και όπως πάντα το κερασάκι στην τούρτα. Το ξέρετε. Η ανάσυρση του μύθου της Θάτσερ που δήθεν χτύπησε το χουλιγκανισμό στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε εκεί είναι ότι τέτοιου είδους μέτρα σαν της Θάτσερ απλά έβγαλαν τη βία έξω από το γήπεδο και τη μετέφεραν στις πλατείες και στις pub. Μα και στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας τα επεισόδια έχουν μεταφερθεί στις γειτονιές. Αφήστε που και τα γηπεδικά επεισόδια δεν σταμάτησαν ποτέ και σε αυτές τις προηγμένες ποδοσφαιρικές χώρες, όπως έδειξε ο τελικός του Wembley τώρα το περασμένο καλοκαίρι. Τελικός μάλιστα μεταξύ εθνικών ομάδων. Πρόκειται για μια δημόσια συζήτηση που επιμένει να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και όχι στην αιτία. Και η μεγάλη αιτία δεν είναι άλλη από τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κλπ. Ειδικά δε το εμπόρευμα ποδόσφαιρο, με την τεράστια κοινωνική του απήχηση πουλάει πολύ. Μα πάρα πολύ. Μόνο που αυτό το εμπόρευμα ποδόσφαιρο, εκτός από το αθλητικό παιχνίδι στο γήπεδο, ξέρετε, περιέχει και ορισμένα άλλα συστατικά. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Περιέχει ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Περιέχει μεγαλοεπιχειρηματίες ολιγάρχες που ανταγωνίζονται άγρια μεταξύ τους. Περιέχει το στοιχηματικό τζόγο, στημένα παιχνίδια και σκάνδαλα τα οποία καμιά φορά βγαίνουν και στη φόρα. Περιέχει πανάκριβα συμβόλαια, περιέχει διαφημίσεις, περιέχει μηντιάρχες. Εδώ ακριβώς μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα της ύψης δημιουργείται από την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Γίνονται σε αυτό μέσα, γίνονται ιδιαίτερη χρήσιμοι για τους μεγαλοεπιχειρηματίες ιδιοκτήτες οι οπαδικοί στρατοί με τους μαχαιροβγάλτες. Αυτό το οικοσύστημα γίνεται ακόμα πιο βρώμικο, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα αυτών των μαντρόσκυλων, όπως είναι αναμενόμενο, δεν περιορίζεται μονάχα στις κερκίδες και γύρω από αυτές. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το εμπόριο των ναρκωτικών, που ανθίζει στα φυτώρια αυτά.
Δεν είναι έτσι καθόλου τυχαίο που αυτοί οι οπαδικοί στρατοί μετατρέπονται και σε θερμοκήπια του φασισμού. Να γιατί έχει μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη, η κοινή επιστολή των βετεράνων ποδοσφαιριστών της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνουν στην ανακοίνωσή τους τόσο τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, όσο και τη δολοφονική δράση των φασιστικών συμμοριών στα σχολεία της πόλης. Συνεπώς, η οργανωμένη και κατευθυνόμενη βία των συμμοριών που αποκαλούνται οπαδοί είναι εργαλείο, ναι, εργαλείο στα χέρια των μεγαλοεπιχειρηματιών. Είναι αυτοί που τους οπλίζουν το χέρι για τα συμφέροντά τους στις μεταξύ τους κόντρες, τους γυμνάζουν στα γήπεδα, στα πάρκα, τις γειτονές, για να αναλάβουν στη συνέχεια καθήκοντα ταγμάτων εφόδου ενάντια στη νεολαία και στο λαό που διεκδικούν ενάντια στους οργανωμένους λαϊκούς αγώνες. Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύψη, μέσα σε αυτή τη δυσοσμία, την αηδία πραγματικά που αισθάνεται ο κόσμος και με το δίκιο του, που έχει βαρεθεί να ακούει κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια, προβάλλει αμήλικτα ένα ερώτημα. Πώς θα απαλλαγούμε από αυτά τα φαινόμενα? Τι προτείνει το ΚΚΕ? Θα χρειαστώ λίγο χρόνο και από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Καταθέσαμε λοιπόν, που λέτε, προτάσεις. Καταθέταμε και καταθέσαμε προτάσεις που μπορούν να δώσουν μια ανακούφιση στο πρόβλημα, χωρίς και να έχουμε εκείνες τις αυταπάτες ότι εύκολα θα ξεμπερδέψουμε αλίμονο. Τις καταθέσαμε σε όλους τους υπουργούς όλων των κυβερνήσεων, όποτε συζητιούνταν τέτοια νομοσχέδια για την οπαδική βία. Καμιά κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πήρε ποτέ θέση. Ζητήσαμε, ας πούμε, και ζητάμε και τώρα, την κατάργηση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα, σε πάσης φύσεως στοίχημα. Μας λένε ότι δεν γίνεται, αλλά στα πλαίσια των κυρώσεων απέκλεισαν από το στοίχημα τις ομάδες της Ρωσίας. Άρα γίνεται, μια χαρά γίνεται, αν θέλετε. Δεν θέλετε. Τους είπαμε, σας λέμε για τα στημένα και για τις ομάδες δορυφόρους. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Ένα μέσο που αξιοποιούν είναι ο δανεισμός των παικτών, ξέρετε. Θα μπορούσε να υπάρξει απαγόρευση δανεισμού παικτών σε ομάδες της ίδιας κατηγορίας. Ούτε αυτό εισακούστηκε. Το τρίτο μέρος που θα μπορούσε να θεσπιστεί είναι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες δηλαδή, ΠΑΕΚΑΕ, να ενταχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους, χωρίς να υπάρχει καμιά ειδική μεταχείριση που αφορά την αδειοδότηση. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι φιλολογικό. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό όταν πας να συζητήσεις με παίκτες, με ποδοσφαιριστές, με αθλητές, τους επαγγελματίες. Και εκεί βλέπεις πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο που ευνοεί την ασυδοσία, ιδιαίτερα στις μικρότερες επαγγελματικές κατηγορίες, όταν έχεις πάνω από 25 εκατομμύρια φέσια των ομάδων προς αυτούς τους παίκτες, όταν υπάρχουν παρακρατημένοι μισθοί από συλλόγους σε πάνω από 1.000 παίκτες σε βάθος δεκαετίας. Αυτά τα λέει ο ΨΑΠ, δεν τα λέμε εμείς. Και όταν συνολικά 56 ομάδες δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους. Όταν έχεις, κύριε Υπουργέ, αυτοκτονίες ποδοσφαιριστών για απλήρωτα συμβόλαια και οικογένειες χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την ίδια στιγμή να χαρίζονται χρέη και να δίνονται άδειες για συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Θα πει κανείς, και το Υπουργείο Αθλητισμού δεν θα έχει κανένα λόγο. Βεβαίως και θα έχει. Αλλά μονάχα για τα αγωνιστικά ζητήματα. Γιατί κατά τα άλλα μιλάμε για εταιρείες, οι οποίες εταιρείες ανήκουν σε βιομήχανους και εφοπλιστές. Το Υπουργείο Αθλητισμού να είναι υπεύθυνο για τον πραγματικό αθλητισμό, το μαζικό, τον ερασιτεχνικό, για το αν υπάρχουν σωματεία, γήπεδα κλπ. Τι βλέπουμε όμως? Τι βλέπουμε? Βλέπουμε τι γίνεται με εκείνο το πρόγραμμα «Άθληση για όλους». Την περικοπή της χρηματοδότησής του που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την ανταποδοτικότητα που ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία το περασμένο καλοκαίρι και αυτό το πρόγραμμα το κατάργησε τελείως. Οι επιπτώσεις βεβαίως στη λαϊκή οικογένεια μεγάλες. Αφού πάρα πολλές λαϊκές, φτωχές οικογένειες έβρισκαν διέξοδο, αθλητική διέξοδο σε αυτά τα προγράμματα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχονται και από παντού φωνές από σωματεία, δήμους για το κόστος συντήρησης των υποδομών, παραδείγματος χάρη στα κολυμβητήρια, με την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, του πετρελαίου. Και αλίμονο αν οι τιμές μεταφερθούν, οι αυξημένες,
στις πλάτες των γονιών, τότε μάλλον το κολύμπι θα γίνει ένα άθλημα πολυτελείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον αριθμό των πνιγμών που μετράμε δυστυχώς κάθε χρόνο στη χώρα μας. Βλέπουμε και άλλα πράγματα. Βλέπουμε την ίδια στιγμή την απαξίωση των πτυχίων των ΣΕΦΑΑ που ξεκίνησε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που βιώνουν τα αθλητικά σωματεία, εργαζόμενοι σε αυτά, αθλητές από τα δύο χρόνια της πανδημίας που μεσολάβησαν και από εκείνο το εκβιαστικό μητρό αθλητικών σωματείων. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι ορατές παντού. Δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα έχουν συγχωρευτεί ή κλείσει. Αδυνατούν να πληρώσουν προπονητές. Βλέπουμε επίσης, και αυτό δεν είναι προς το Υπουργείο Αθλητισμού, είναι συνολικότερα προς την κυβέρνηση, βλέπουμε εκείνες τις ώρες της φυσικής αγωγής να μειώνονται, ναι, να μειώνονται αντί να αυξάνονται, και λιγότερο από το 20% των Ελλήνων μαθητών δημοτικού και γυμνασίου να γυμνάζεται, με το ποσοστό να είναι ακόμα χαμηλότερο στο Λύκειο, την ώρα που αυξάνεται στη χώρα μας το ποσοστό της παχυσαρκίας και των υπέρβαρων παιδιών. Βλέπουμε στην Ελλάδα σε σύνολο περίπου 4.000 ποδοσφαιρικών σωματείων τα επαγγελματικά σωματεία να είναι μόνο 40. Ναι, 40. Και όλες οι κυβερνήσεις να υποκλίνεστε μονάχα σε αυτά τα 40 και στους επιχειρηματίες τους, αγνοώντας τα υπόλοιπα 3.960, δίνοντας αυτούς τους 40 τηλεοπτικές καλύψεις, χρήματα από το στοίχημα, εξασφαλίζοντάς τους κανέναν ουσιαστικό οικονομικό έλεγχο, παρά το ότι είναι ανώνυμες εταιρείες. Και το 99,8% του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ερασιτεχνικό είναι. Μόνο το 0,2% και παγκοσμίως είναι επαγγελματικό. Βλέπουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία να είναι σε δραματική κατάσταση, στο έλεος του εκάστοτε υπουργού, του εκάστοτε κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος για να φακελώσει ουσιαστικά τα σωματεία, του ζητάει έγγραφα, λέει, καταστατικά από πολλά χρόνια, από πολλά έτη, και δικαιολογητικά, γιατί, για να τα κάνει δήθεν νόμιμα. Ενώ πολύ καλά ξέρει και αυτός και όλοι οι άλλοι ότι νόμιμο είναι το σωματείο που αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο. Και αγωνιστικό είναι εκείνο το οποίο συμμετέχει στο πρωτάθλημα της κάθε ένωσης. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν σήμερα είναι η στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων, η δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στην νεολαία μας το δικαίωμα στην άθληση. Η ενίσχυση της φυσικής αγωγής στο σχολείο με υποδομές σύγχρονες, μέσα, ειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθάνε και στην ψυχοσωματική ανάπτυξη αλλά και στην ανίχνευση του ταλέντου. Γιατί ο λαός μας έχει ανάγκη από έναν αθλητισμό, όχι ως απλός θεατής, ξέρετε, και δέκτης μόνο που είναι σήμερα, αλλά ως πρωταγωνιστής, όπως και στην υπόλοιπη ζωή του, την κοινωνικοπολιτική του. Και αυτό που χρειάζεται σήμερα για να κοπεί το κακό από τη ρίζα του είναι η κατάργηση των ΠΑΕ. Ναι, και κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό. Γιατί η πραγματική εξυγίαση του αθλητισμού απαιτεί τη δημιουργία ενός άλλου αθλητικού οικοδομήματος, το οποίο θα χρηματοδοτείται από το κράτος, θα διοικείται, θα ελέγχεται σε τακτική βάση από φύλαθλα και άλλα λαϊκά όργανα, θα αποκλείει, θα εξοβελίζει οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και οι πορείες όλων των ομάδων θα καθορίζονται μονάχα εντός των γηπέδων. Μόνο έτσι θα απαλλαγεί οριστικά ο αθλητισμός από την αρρώστια και τη σαπίλα. Και αυτός, ξέρετε, είναι και ο πιο σημαντικός αγώνας. Ευχαριστώ.